η πολιτεία, οι ενώσει των δημοσιογράφων και η ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από την δράση «Η παιδεία στα μέσα» συνεργάζονται με στόχο την θωράκιση και εκπαίδευση της κοινωνίας για τις νέες τεχνολογίες και τους κινδύνους που κρύβουν. Οι απειλές που αναδεικνύονται μέσα από την ε, ψηφιακή ενημέρωση αλλά και γενικότερα από την πάρα πληροφόρηση και από τις απειλές του ψηφιακού κόσμου έχουν, μπορούν να βρουν απάντηση και από την πολιτεία και από τις ενόρες δημοσιογράφων και από την ακαδημαϊκή κοινότητα για να εφαρμόσουμε πρακτικές Νομοθετικέ και μη νομοθετικέ παρεμβάσει που θα αποβλέπουν στη διαφάνεια στην λογοδοσία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών ω απάντηση στι προκλήσει τη εποχή, στόχο έχει να διαμορφώσει έναν κώδικα διοντολογία για του δημοσιογράφου. Είναι κώδικας διοντολογίας. κώδικα διοντολογία. Κώδικα διοντολογία για τη χρήση τη εκτήση τη στα μέσα ενημέρωση. Τον ετοιμάζουμε τον τελευταίο χρόνο συντόμω, αφού διαβουλευτούμε με αυτού πρέπει να διαβουλευτούμε, θα τον ε, παρουσιάσουμε. Υπάρχει η Επιτροπή Ειδικών, η οποία συντάσσει τον κώδικα διοντολογία. Είναι το πλαίσιο που πρέπει να μπει στη χρήση τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα ενημέρωση. Και πρέπει να σα πω ότι είμαστε η πρώτη δημοσιογραφική ένωση στην Ευρώπη που το κάνουμε αυτό. Στην Κεφαλονιά πραγματοποιήθηκε και βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 160 μαθητέ. Έχω την εντύπωση ότι δημιουργείται ένα χάσμα. Ένα καινούριο χάσμα, όχι ανάμεσα σε αυτού που ξέρουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία και σε αυτού που δεν ξέρουν πια, αλλά αλλά ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πρόσβαση σε σωστή και έγκυρη ενημέρωση, που ξέρουν πώς να το κάνουν, και σε αυτούς που δεν ξέρουν και απλώς καταναλώνουν ό,τι βρούν μπροστά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός είναι ο πολύ μεγάλος φόβος ότι θα έχουμε ενημέρωση δύο ταχυτήτων. Είναι ευκαιρία αυτή να πούμε σε όλους ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πλέον είναι ένα από τα ισχυρά περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία, τα οποία χρειάζεται ο τόπος, η περιφέρεια � όπως πάντα στηρίζει με όλες τις δυνάμεις του. είναι οι κοντά του. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.